Έχει συνεχιστεί η συζήτηση του νομοσχεδίου, το οποίο τροποποιεί τον περιφύπια νόμο και το οποίο επιβάλλει μειωμένο συντελεστή 5% στα 140 τετραγωνικά μέτρα κατοικιών με μέγιστο δομήσιμο εμβαδό τα 200 τετραγωνικά μέτρα, ως αποτέλεσμα της προειδοποιητικής επιστολής που έχουμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως Δημοκρατική Παράταξη Συνεργασία είχαμε εκφράσει την έντονη διαφωνία μας με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και είχαμε καλέσει τον Υπουργό Οικονομικών, όπως επαναδιαπραγματευτεί τους όρους συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μεταξύ άλλων να προτείνει την επαναφορά του πρώτου 2016 πλαισίου, δηλαδή μέγιστο δομήσιμο εμβαδό μέχρι 275 τετραγωνικά μέτρα, και να επωφελούνται τα πρώτα 200 τετραγωνικά μέτρα, ένα πλαίσιο το οποίο ήταν τότε αποδεκτό. Τα θέματα που είχαμε εκφράσει τη διαφωνία μας αφορούν στην πολύ κακή χρονική συγκυρία, η οποία συμπίπτει με τις ήδη μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των διαμερισμάτων και κατοικιών, στο ότι δεν υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις στο νομοσχέδιο με μια περίοδο χάριτος, και το ότι το εμβαδό δεν πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο για μειωμένο συντελεστή, αφού στην ουσία θα ευνοούνται οι μεγάλοι και οι δυνατοί και θα ζημιώνουν οι αδύνατοι και οι μικρομεσαίοι. Το κόστος πρέπει να είναι άμεσα συνυφασμένο με το ποιοι επωφελούνται, αφού μιλούμε καθαρά για άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δέχεται τίποτε παρά μόνο για μεταβατικές διατάξεις, και αυτές μάλιστα να είναι συγκεκριμένης διάρκειας, η οποία να μην είναι υπερβολική, και μάλιστα μας προειδοποίησαν ότι η διαδικασία παράβασης είναι σε εξέλιξη. Το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει μεν την επαναφορά πρώτου 2016 πλαισίου, αλλά χωρίς συγκεκριμένες μέγιστες συνολικές αγορές αξίες ή ανώτατο κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο, ή να επωφελούνται μόνο όσοι διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία, όπως ήταν και οι εισηγήσεις της Επιτροπής Οικονομικών. Όπως μας πληροφόρησε το Υπουργείο Οικονομικών, θα τα υποβάλει στο άμεσο μέλλον και τη συλλογή πρόσθετων στοιχείων που είναι σε διεργασία να τα συντάξει. Ως Δημοκρατική Παράταξη Συνεργασία επαναλαμβάνουμε τη θέση μας. Δεν συμφωνούμε με το νομοσχέδιο όπως είναι σήμερα και ασφαλώς δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Θα αναμένουμε την κατάληξη των νέων διαβουλεύσεων του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα τοποθετηθούμε αναλόγως με την τελική θέση στα επίμαχα σημεία που έχω αναφέρει πιο πάνω, και με γνώμονα την πραγματική βοήθεια στα νεαρά ζευγάρια όπως αποκτήσουν κατοικία, και όχι να βοηθηθούν κάποιοι άλλοι οι οποίοι αγοράζουν ή χτίζουν πολυτελείς κατοικίες και διαμερίσματα ή διαμερίσματα στους γνωστούς πύργους πολυτελείας.